Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους. Εκπομπή Beep Beep. Εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Βασίλης Αρυμπαλίδης στα μικρόφωνα και στις κάμερες. Άνες της Κόνιελης και Δημήτρης Δήμας στις κονσόλες και σε όλα αυτά τα περίεργα κουμπάκια που έχουν. Τώρα, μέχρι τις 4.30 μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα, έχουμε να μάθουμε ακόμα περισσότερα. Πάμε όμως γρήγορα να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Και η αρχή φυσικά θα γίνει από την πλατεία Συντάγματος, εκεί στους δρόμους γύρω από την Ευβουλή. Για να δούμε αυτή την ώρα 4:02 πρώτα λεπτά τι ακριβώς γίνεται. Να τη βλέπετε ζωντανή εικόνα φίλες και φίλοι και διαπιστώνουμε πολύ απλά ότι είναι ελάχιστα τα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Ανηφορίζουμε λίγο προς τα πάνω, πάμε πιο βόρεια και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης, για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε και για να σας βάλω και έτσι και λίγο στο νόημα για να καταλάβετε. Η αριστερή πλευρά είναι η πλευρά όπου τα οχήματα κατευθύνονται προς τα βόρεια προάστια, Μαρούσι, Κηφισιά και ούτω καθεξής. Η δεξιά πλευρά είναι η πλευρά όπου τα οχήματα κατευθύνονται προς Κατεχάκη, Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο κέντρο της Αθήνας και πάει λέγοντας. Θα έλεγα ότι έχει κίνηση, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να ταλαιπωρεί οδηγούς και γενικότερα αναβάτες και ούτω καθεξής. Αφήνουμε και την Λεωφόρο Κηφισίας και πάμε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο 17ο χιλιόμετρο, εδώ που βρίσκονται και τα γραφεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Για να δούμε ακριβώς απ' έξω τι γίνεται και πόση κίνηση έχει. Για να δούμε. Α, και εδώ τα πράγματα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικά, χωρίς ταλαιπωρία οι οδηγοί. Και έτσι για να καταλάβετε και λίγο την εικόνα, όσοι δεν μας έχετε παρακολουθήσει. Η δεξιά πλευρά, η πλευρά που τα οχήματα κατευθύνονται προς την Βάρη Μπόμπη, Λαμία ή φεύγουν από την Αθήνα τέλος πάντων. Η αριστερή πλευρά, όπως βλέπετε στους δέκτες σας, είναι η πλευρά όπου τα οχήματα εισέρχονται στην Αθήνα ή κατευθύνονται προς τον Πειραιά. Αυτά με την κίνηση στους δρόμους και θα ξεκινήσουμε την σημερινή θεματολογία με ένα βίντεο πραγματικά εντυπωσιακό. Ένα βίντεο όπου θα μας δείξει έναν τυφλό ο οποίος οδηγεί και μάλιστα όχι απλά οδηγεί αλλά με την βοήθεια ενός ειδικού εκπαιδευτή καταφέρνει να αγγίξει το εξωπραγματικό των 299 χιλιόμετρων την ώρα. Απίστευτο, όμως αληθινό και όλα αυτά αποτυπώνονται στο βίντεο το οποίο θα παρακολουθήσουμε. I worked hard today. I've enjoyed driving the car. It's been a challenge. I've really enjoyed it and I'm so excited about it. Help promote our charity to give other people the excitement I've enjoyed today with our cars we're building. So I'm dead excited. My knees are wobbling because I'm so adrenaline is running through my bones at the moment. I have a chase car. Ούτε 300 τελικά δεν έπιασε, 2.99. Πάντως το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για τυφλούς κατάφερε να σπάσει ο 52χρονος από το, ένας 52χρονος από το Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας και με ένα αυτοκίνητο το οποίο θα ήθελα να οδηγήσουν πάρα πολύ, μια 911 GT2 παρακαλώ. Ο Μάικ Νιούμαν, αυτός είναι ο τυφλός ο οποίος κατάφερε με την βοήθεια ενός επαγγελματία οδηγού να πετύχει αυτό το εντυπωσιακό άθλο θα έλεγα. Κάτι το οποίο να σας θυμίσω έχουμε καταφέρει και εμείς να κάνουμε με ένα τυφλό οδηγό όπου τον βάλαμε να οδηγήσει σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα, μια πίστα 4x4 με ένα Jeep Wrangler. Πέρασε τρομερές απίστευτες δοκιμασίες και είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καταγραφεί ποτέ σε κάμερα. Το κάναμε εδώ στην Ελλάδα και το καταφέραμε και το κάναμε εμείς με έναν δικό μας, με έναν συμπατριώτη μας, όπου οδήγησε, δεν έβλεπε ο άνθρωπος. Οδήγησε όμως πολύ καλά ένα Jeep Wrangler, φυσικά με την καθοδήγηση του ειδικού εκπαιδευτή Στέφανου Ατάρτ. Ειδικού εκπαιδευτή στα οχήματα 4x4. Να σας δείξω τώρα μερικές φωτογραφίες πριν περάσουμε στα επόμενα βίντεο. Έχουμε να δείξουμε σήμερα να μιλήσουμε και για καινούργια μοντέλα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Να ξεκινήσουμε με την μάρκα Peugeot και πάμε να δούμε ένα τελείως διαφορετικό Peugeot, ένα Peugeot γνωστό αλλά διαφορετικό. Πώς γίνεται αυτό, Peugeot 308, αλλά με την εκωδική ονομασία GTI, φίλες και φίλοι. GTI αυτό είναι και το βλέπετε λίγο καμουφλαρισμένο
Και ο λόγος είναι γιατί ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει στην αγορά. Η απόδοσή του, η υποδύναμή του, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, θα φτάνει τα 250 άλογα. Καλά ακούσατε, Peugeot 308 GTI με 250 άλογα. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας πραγματοποιούν δοκιμές εξέλιξης, ούτως ώστε όταν θα κυκλοφορήσει στους δρόμους να κυκλοφορήσει χωρίς να έχει προβλήματα και να είναι έτοιμο πόλεμο για όποιον ενδιαφέρεται να το αποκτήσει. Αφήνουμε όμως τώρα τη μάρκα Peugeot και αλλάζουμε τελείως εικόνα, αλλάζουμε τελείως σκηνικό και πάμε στη μάρκα, δηλαδή τώρα αυτή η μάρκα το λες και γεμίζει το στόμα σου, Ferrari. Ferrari. Εδώ τώρα φίλες και φίλοι βλέπετε μία Ferrari 250 GTO του 1963. Μία Ferrari 250 GTO του 63 με αριθμό πλαισίου 5.111. Ακούστε τώρα πόσα χρήματα πωλήθηκε. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας αφήσω λίγο να φανταστείτε, αλλά συγγνώμη, να μην τα απολογούμε. Πουλήθηκε αντί του ποσού των 38,2 εκατομμυρίων ευρώ, φίλες και φίλοι, ή αλλιώς 52 εκατομμύρια δολάρια. Ένα αυτοκίνητο, νομίζω ότι είναι η καλύτερη, πάμε να δούμε και την άλλη φωτογραφία, η καλύτερη μπίζνα είναι αυτή. 38,2 εκατομμύρια για ένα και μόνο αυτοκίνητο, νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πείτε μου σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο που έχει αυτά, το πιο ακριβό, ας πούμε, έτσι, αν μπορούμε να πούμε παραγωγής, περιορισμένες παραγωγές, είναι μια Bugatti, ένα Pagani, ένα Koenigsegg, 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά 38,2 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω ότι δεν συναντάς κάθε μέρα τέτοια ποσά. Αυτά. Όποιος τυχερός, τυχαίρεται. Στον καράζ του βεβαίως, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα δεν είναι για να και πολύ πολύ έξω. Ξέρετε, συλλέκτες είναι αυτοί οι οποίοι αγοράζουν τέτοια αυτοκίνητα και πολλές φορές δεν μαθαίνουμε, συνήθως, δηλαδή τις περισσότερες φορές, 9 στις 10, δεν μαθαίνουμε ποιος έχει αποκτήσει αυτό το εντυπωσιακό, το επιβλητικό αυτοκίνητο. Στην προκειμένη περίπτωση, μια Ferrari GTO. Τώρα, από Ferrari σε Ferrari και πάμε να δούμε ένα βίντεο από το Ferrari Club Ελλάς, όπου φίλες και φίλοι, όπως σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, το Ferrari Club Ελλάς ταξίδεψε μέχρι τις Σέρες, όπου εκεί οι ιδιοκτήτες των Ιταλικών Supercars έκαναν τις ωραίες τους βόλτες τέρμα γκάζι. Για πάμε να δούμε μερικά πλάνα και αφήστε την φαντασία σας να οργιάσει. Πολύ ωραία να ακούσει έτσι μοτέρ από αυτοκίνητα της Ferrari και όχι μόνο αυτοκίνητα της Ferrari. Είναι πολύ ωραίο παραδείγματος χάρη να ακούς και κινητήρες από ένα Chevrolet Camaro. Άλλο πράγμα ρε παιδί μου που το λες και γεμίζει και το όνομα, το γεμίζει το στόμα σου. Chevrolet Camaro. Ένα αυτοκίνητο το οποίο λόγω του κινητήρα, λόγω της χωρητικότητας του κινητήρα, δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Ακούστε τώρα, 6.200 κυβικά εκατοστά είναι το άτιμο. Πού να κυκλοφορήσει, θα έρθει απευθείας στο Στουδνάρα, σε κλείσει φυλακή. Ασχέτως αν αυτό το αυτοκίνητο κοστίζει 100.000 και, στο εξωτερικό βέβαια κοντά στα 60.000 ευρώ κοστίζει. 60.000 ευρώ, υπάρχουν πάρα πολλά δεκάδες αυτοκίνητα τα οποία πωλούνται ακόμα και τώρα στην ελληνική αγορά. Όμως το συγκεκριμένο, επειδή έχει πολλά κυβικά, είναι καταδικασμένο να μην έχει την ανάλογη πέραση που θα μπορούσε να είχε σε άλλες εποχές. Παρ' όλα αυτά όμως και το γεγονός ότι δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, εμείς σαν εκπομπή εδώ, Beep Beep, είχαμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε και να ζήσουμε πολλές ημέρες
αγκαλιά, παρέα με αυτό το αυτοκίνητο. Chevrolet Camaro Cabrio, φίλες και φίλοι, με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και είναι η συγκεκριμένη Camaro η οποία βλέπετε στους δέκτες σας. Μη σας ξεγελούν οι ξένες πινακίδες, είναι πινακίδες ελβετικές. Οι φωτογραφίες όμως είναι, αν και δείχνουν global, δείχνουν, είναι ελληνικές, με το φακό του Χρήστου Καραγιοργάκη, ενός από τους κορυφαίους φωτογράφους στον κλάδο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Εδώ βλέπετε μία Καμάρο, τη συγκεκριμένη μάλλον Καμάρο, να πηγαίνει όπως θα ήθελε ο οδηγός της, να πηγαίνει με το πλάι. Δηλαδή, ακούστε τώρα κάποια στοιχεία, γιατί νομίζω ότι, δείτε εδώ τώρα λεπτομέρεια, φώτα ημέρας LED, ένα αυτοκίνητο πολύ μάτσο, έτσι φουσκωμένο, επιβλητικό. Θα ήθελα να πω κάτι για αυτό το αυτοκίνητο. Δεν είναι super car. Δεν είναι super car, γιατί έχω ακούσει, ναι, εντάξει, εγώ θα αγόραζα μία Ferrari. Ή άλλος λέει, εγώ θα αγόραζα ένα M3, παραδείγματος χάρη. Δεν έχει καμία σχέση. Ένα Chevrolet Camaro, αυτή η φωτογραφία είναι στην Ελλάδα, έτσι, σημειωτέων, δεν είναι στο εξωτερικό. Γιατί δεν έχει καμία σχέση ένα Chevrolet Camaro, ένα Dodge Challenger, μία Mustang, με ένα M3, με ένα RS5 και ούτω καθεξής. Τα muscle cars, όπως ονομάζονται, είναι αυτοκίνητα με όγκο. Το συγκεκριμένο φτάνει σχεδόν τα 5 μέτρα, 4,837 για την ακρίβεια. Έχει ένα κινητήρα με άφωνα κυβικά, 6.162 κυβικά εκατοστά, και έχει φυσικά μεγάλη ποδήλατη, 405 αλογάκια. 0% τώρα, 5,6 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Ιδανικό για να κατεβαίνεις παραλιακή, να ανοίγεις το αυτοκίνητο και πραγματικά να ευχαριστιέσαι τη βόλτα. Γιατί μιλάμε για απόλυτη ευχαρίστηση. Και αυτή η φωτογραφία, φίλες και φίλοι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, δεν είναι από την Αμερική, είναι από την Ελλάδα. Είτε το θέλετε είτε όχι, εδώ σας δίνουμε τώρα εικόνες πραγματικά μοναδικές. Και είπαμε, το αρνητικό με αυτό το αυτοκίνητο είναι ο κινητήρας του. Γιατί η φορολογία σε τέτοια αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ ψηλή. Δείτε τώρα εδώ πραγματικά φωτογραφία, δείτε πραγματικά εικόνα που πρέπει να την σκανάρετε, πώς να το πω, να την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να πάτε να τυπώσετε μία μπλούζα. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο. Εδώ μπορείτε να δείτε πώς ανοίγει η οροφή. Η οροφή ανοίγει με μια χειρολαβή την οποία την ξεκλειδώνεται και με το πάτημα ενός κουμπιού ανοίγει ή κλείνει η μαλακή οροφή από το Chevrolet Camaro, που σημειωτέων μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και 4 επιβάτες. Εδώ είναι από την θέση του οδηγού. Εδώ να σας πω και κάτι και μπορείτε να παρατηρήσετε έτσι τη φωτογραφία. Εγώ είμαι που το οδηγώ. Στο κέντρο ακριβώς είναι το ραδιόφωνο. Είναι κλειστό. Και δεν είναι τυχαία κλειστό, γιατί αυτό το αυτοκίνητο νομίζω ότι είναι περιττό να έχεις ραδιοσυντή και όλα αυτά. Από τη στιγμή που ακούς το μοτέρ, το V8 με το κινητήρα των 6,2 λίτρων, τι να την κάνεις τη μουσική. Υπάρχει καλύτερη μουσική από το να ακούς το κινητήρα? Νομίζω πως δεν υπάρχει. Εδώ ο Δημήτρης τώρα ξερογλύφεται λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Ο Ανέστη μου λέει προηγουμένως, κοίτα τις φωτογραφίες. Ανέστη, και εσύ μια τέτοια θέλεις? Σε άλλο χρώμα. Εμένα δεν με χαράει. Δεν με χαλάει. Εδώ λεπτομέρειες. Βλέπετε εδώ και την αεροτομή στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και βλέπουμε και τα φωτιστικά σώματα, τα οποία δεν ξέρω αν έχουμε άλλη μια φωτογραφία από τα φωτιστικά σώματα. Εδώ δείτε, τι σας θυμίζουν τα πίσω φωτιστικά σώματα? Δεν σας θυμίζουν λίγο γυαλιά ηλίου? Έτσι, θυμίζουν λίγο γυαλιά ηλίου. Είναι για να βλέπει το αυτοκίνητο περίεργα τους οδηγούς που ακολουθούν. Και να σας πω και κάτι, είναι παιχνιδιάρικο αυτοκίνητο, είναι αυτοκίνητο το οποίο νομίζω ότι το ευχαρισιέται ο ιδιοκτήτης του, που ο ιδιοκτήτης του δυστυχώς δεν βρίσκεται στην Ελλάδα παρά μόνο στο εξωτερικό. Σας είπα, ο μόνος λόγος που αυτό το αυτοκίνητο είναι καταδικασμένο είναι η χωρητικότητα μάλλον του κινητήρα. Κρίμα, πραγματικά πολύ κρίμα. Αυτή είναι η φωτογραφία, φωτογραφία από την παραλιακή λίγο πριν το Σούνιο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι φωτογραφία που ταιριάζει γάντι, θα λέγαμε, το αυτοκίνητο. Ανοιχτό, απόλυτη ευχαρίστηση, ακριβώς οδήγηση δίπλα στη θάλασσα. Δείτε εδώ, φαίνεται χαρακτηριστικά όγκος του αυτοκίνητου, σχεδόν στα 5 μέτρα. Να σας πω ότι δεν έχει και μεγάλο χώρο αποσκευών, 328 λίτρα, και αυτό βέβαια έχει να κάνει στην περίπτωση που η οροφή είναι άνοιχτη. Δείτε εδώ, ζάντες αλουμινίου 20 ίντσων και φυσικά φρένα της Brembo, γιατί πρέπει να σταματάει και σωστά. Μέση κατανάλωση
μέσα έξω, δηλαδή οδήγηση και εντός και εκτός πόλης, κοντά στα 15 λίτρα. Και μπορεί να φαντάζουν αυτά τα νούμερα ή τα 15 λίτρα πάρα πολλά. Στην πραγματικότητα όμως, όταν θέλεις να πάρεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ξέρεις ότι τα 15 λίτρα είναι πολύ καλά. Αν γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω, θα δούμε ότι οι αυτοκίνητα με τέτοιους κινητήρες έφταναν και τα 20 και τα 25 λίτρα, να μην πω και ακόμα περισσότερα. Αυτά όσον αφορά το Chevrolet Camar, ένα αυτοκίνητο το οποίο μας δόθηκε η δυνατότητα να το οδηγήσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Πώς να μπορώ να το πω, να το γουστάρουμε, να μιλήσω έτσι ομά κατανοητά, με πιάνετε τώρα. Όμως πάμε να προσγειωθούμε λίγο, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Γιώργο Παπά, διευθυντή επικοινωνία στην Mitsubishi, στην ελληνική εισαγωγή εταιρεία των αυτοκίνητων Mitsubishi, για να μιλήσουμε για ένα καινούριο αυτοκίνητο, το οποίο θα κυκλοφορήσει και αυτό από 1η Νοεμβρίου. Όμως παρόλα αυτά, εμείς είχαμε τη δυνατότητα να το οδηγήσουμε επί ελληνικού εδάφους. Αναφέρομαι στο νέο μικρό, βάλτε και ένα παύλα μεγάλο, με την ονομασία Space Star. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Για πες μας τώρα για αυτό το καινούριο μοντέλο. Σε ποιους απευθύνεται, είπαμε κατηγορία, τι κατηγορία, δηλαδή είναι αντικαταστάσεις μπορούμε του Colt? Είναι αυτοκίνητο, να δώσουμε διαστάσεις, είναι 3,7 μέτρα, οπότε είναι ένα αυτοκίνητο κατηγορίας Β, αν δεν ξέρω αν και αυτό λέει κάτι στους ακροατές. Ναι, εμείς λέμε συνήθως κατηγορία Α, κατηγορία Β, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, εγώ γι' αυτό είπα ο αντικαταστάτης του Colt, με τη διαφορά ότι είναι... Είναι λίγο πιο μικρό αυτοκίνητο από το Colt, είναι στηριγμένο πάνω σε μια πραγματικότητα. Ναι, αλλά έχει μεγαλύτερους χώρους. Έχει μεγάλους χώρους για 4 άτομα και με χώρο αποσκευών για 235 λίτρα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια στη μείωση του βάρους. Το αυτοκίνητο δεν ξεπερνάει τα 845 κιλά. Εδώ αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο λες και θα ήθελα να δώσουμε έμφαση. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή εμείς το βλέπουμε και στις οθόνες μας. Μπορείτε να πάρετε μία εικόνα, φίλες και φίλοι, γιατί είναι πολύ όμορφο σχεδιαστικά. Και να μείνουμε λίγο στο βάρος, Γιώργο Παπά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι με το να έχετε πετύχει αυτό το βάρος στα 850 κιλά περίπου, πετυχαίνεις το εξής: έχεις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά επιτάχυνση, τελική ταχύτητα και το καθεξής. Και έχεις και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο εμείς το δοκιμάσαμε και το διαπιστώσαμε. Έχεις πολύ καλό φρενάρισμα. Δηλαδή το αυτοκίνητο ακινητοποιείται όταν κοκαλώσεις τα φρένα, στο άψε σβήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλειά μας. Ναι. Ναι, γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Και είναι αυτό που είπες, ότι το μικρό βάρος βοηθάει πάρα πολύ το κινητήρα αυτό να κινεί αξιοπρεπέστατο το αυτοκίνητο, να δείχνει και σπορτίβη χαρακτηριστικά, αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Είναι πολύ οικονομικό στην κατανάλωση με 4,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Έχει χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που είναι 100 γραμμάρια. Άρα δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτης τέλη κυκλοφορίας. Δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας και κυκλοφορεί καθημερινά στο δαχτύλιο. Και είναι ένα αυτοκίνητο που με πολύ μεγάλη άνεση μπορεί να φιλοξενήσει 4-5 επιβάτες και, όπως είχαμε πει και νωρίτερα, έχει χώρο αποσκευών για 235 λίτρα μέχρι το ύψος των παραθύρων και χωρίς να έχουμε ρίξει τα καθίσματα. Γιώργο, ας ρωτήσω κάτι. Αυτό το αυτοκίνητο, το νέο σας μοντέλο, θα κυκλοφορήσει 1η Νοεμβρίου, δηλαδή θα υπάρξει αντιπροσωπείας από 1η Νοεμβρίου? Αυτό είναι, από τις αρχές Νοεμβρίου θα έρθουν τα πρώτα αυτοκίνητα και θα ξεκινήσουμε και εμείς να τα δίνουμε στο δίκτυο των επισήμων εμπόρων για να μπορέσουν να το δουν οι πελάτες μας. Θέλω να μου πεις λίγο, εκτός από την τιμή, η οποία είναι, να την αναφέρουμε, 10.990 ευρώ, έχετε κάποια όμως... Πάρα πολύ πλούσιο εξοπλισμό. Εδώ θέλω να το αναφέρουμε αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε να υπάρχουν αυτοκίνητα και πιο φθηνά. Θα ήθελα να αναφερθείς στο βασικό εξοπλισμό, όπου περιλαμβάνει ακόμα και κουμπάκι. Αντί δηλαδή να βάζεις το κλειδί στη μίζα, έχεις κουμπάκι. Είναι keyless entry. Πατάς δηλαδή το κουμπί. Όπου είναι, στην προκειμένη περίπτωση είναι λίγο ανάποδα. Εμείς έχουμε συνηθίσει το κουμπί, το start-stop. Ένα ηλεκτρονικό πομπό ουσιαστικά έχουμε. Κατά να ξεκινήσουμε. Έχει traction control. Βασικό εξοπλισμό λέμε τώρα. Βασικό εξοπλισμό, έτσι. ABS, EBD, brake assist, 6 αερόσακους. Ηλεκτρικά παράθυρα. Φώτα ομίχλης. Πίσω φήμε τζάμια, αισθητήρες βροχής, χειρολαβές και καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος, ηλεκτρική θερμανόμενη πλευρική. Βασικό εξοπλισμό μας αναφέρεις, Γιώργο. 15 ράτες αλουμινίου, spoiler ροφής. Και πάμε στο εσωτερικό. Υπάρχει οθόνη πολλαπλών ενδείξεων. Είναι εφοδιασμένο με το Eco Drive Assist, που δείχνει στον καταναλωτή, στον οδηγό, πότε οδηγεί οικονομικά και πότε δεν οδηγεί. Αν πατάς τον γκάζι, έχει κάτι φιλαράκια τα οποία κοκκινίζουν. Ακριβώς. Αν το αφήνεις τον γκαζάκι και πας νορμάλ, πρασινίζουν τα φιλαράκια και σου δείχνει σε πραγματικό χρόνο ότι όπ, εδώ πέρα το πας καλά. Ακριβώς. Θα κάτσεις λίγο. Είναι εφοδιασμένο το σύστημα Auto Stop and Go,
Οπότε στο φανάρι σταματάς ή όταν πέσει στο μποτιλιάρισμα σε κίνηση πάλι σταματάς. Σβήνει ο κινητήρας. Στοιχείο που βοηθάει στην κατανάλωση. Mm-hmm. Έχει ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων, πάλι στοιχείο που βοηθάει στην οικονομική λειτουργία του κινητήρα. Τα καθίσματα διαιρούμενα, σύστημα κλιματισμού, αυτό το σύστημα, το keyless system όπως λέγεται, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός πίσω, ράδιο CD με MP3, άσε, δεν θα τελειώσουμε, έχει θύρα φαίνεται, USB, θα τα πάντα. Εντάξει, είναι εντάξει. Αυτοκίνητο που είναι υπερ, ποντάρεται υπερ, πολλά σε αυτό το αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο το οποίο εγώ θα έλεγα ταιριάζει τώρα και στην εποχή που ζούμε, όπου οι περισσότεροι ψάχνουν να βρουν ένα αυτοκίνητο. Όχι 2 και 3 και 4 που είχαμε παλαιότερα. Ένα που να τα κάνει όλα. Δηλαδή να μπορεί να κινείσαι και μέσα στην πόλη, να μην καίει βενζίνη, να μην πληρώνει τα κυκλοφορία. Χαμηλή κατανάλωση, άμα θε, άντε να πα και κάνα ταξιδάκι. Όλα αυτά μπορεί να τα κάνει λίγο, ναι, πολύ με το συγκεκριμένο. Και αν με επιτραπεί, Βασίλη, είναι, αν μπορώ να. Είναι ναι, ότι είναι ένα, τώρα πια τα αυτοκίνητα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα αυτοκίνητα τη μικρή και πολύ μικρή κατηγορία, mm-hmm, αντιστοιχούν στο 60,2% τη αγορά. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτό αγοράζει και σαν πρώτο αυτοκίνητο. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο τελικά, γιατί η Mitsubishi, ξέρουμε, βγάζει αυτοκίνητα τα οποία δεν σπάνε, δεν χαλάνε. Mm-hmm. Είναι η πιο σωστή λύση. Πιστεύω πως ναι. Είναι πιο σίγουρα και έτσι είναι, δεν είναι παλιά το σλόγγαν της εταιρείας. Mitsubishi, πιο σωστή λύση, κάπως έτσι δεν πήγαινε το σλόγγαν. Ακριβώς, η λύση είναι Mitsubishi, πιο σωστή λύση, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Γιώργο, άρα δηλαδή σε λίγες εβδομάδες θα έχει ο κόσμος και τη δυνατότητα να το δει. Φυσικά να το οδηγήσει, ναι. Γιατί άμα το οδηγήσεις δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο λέμε. Γιώργος Παπάς, φίλες και φίλοι, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων στην εισαγωγή εταιρεία των αυτοκινήτων Mitsubishi. Τον ακούσατε να μιλάει για το νέο μοντέλο της ιαπωνικής φίρμας, το Space Star. Αφήνουμε όμως την ιαπωνική Mitsubishi και πάμε στην άλλη ιαπωνική εταιρεία, η οποία φέρει την ονομασία, γελάω τώρα, με βλέπετε, Subaru. Τώρα Subaru, όταν ακούτε το όνομα Subaru, ξέρω το μυαλό σας πάει στο Impreza, τετρακίνητο, τέρμα γκάζι, στρίβμα, ανατομή ψηλή, άλογα, όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι εδώ και πολλούς μήνες υπήρχε μία αδράνεια όσον αφορά την μάρκα Subaru, διότι είχαμε κάποιες αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πλέον η εισαγωγική εταιρεία ονομάζεται Pleiades Motors και θα συζητήσουμε λίγο για αυτή την εταιρεία, γιατί χθες έγιναν και τα επίσης εγκαίνια του πρώτου καταστήματος της πρώτης αντιπροσωπείας της μάρκας Subaru και εκεί είδαμε όλη την γκάμα. Για να συζητήσουμε το θέμα με τον πρόεδρο της εταιρείας, τον Γιάννη Χεκιμιά, τον οποίο και καλησπέριζουμε. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για πες μας τώρα, έγιναν τα εγκαίνια και είδαμε 5 μοντέλα. Στην έκθεση είχατε 5 αυτοκίνητα. Εγώ το πάω δηλαδή, εντάξει, καλή επιτυχία όλα αυτά να τα πούμε, καλή αρχή. Αλλά πολύ. Είδαμε 3 αυτοκίνητα τα οποία τα ξέρουμε. Να ξεκινήσω, mm-hmm, μπορώ έτσι. Forester. Το Forester το ξέρει που λέμε και κουτσή Μαρία. Ναι, με τη σημείωση βέβαια ότι ναι, το Forester είναι ένα εντελώς καινούριο μοντέλο. Mm-hmm. Είναι το Forester Model Year 13. Νέα γενιά. Οπότε είναι το νέο, η νέα γενιά Forester, πολύ σωστά. Η νέα ανανεωμένη γενιά Forester. Ωραία, εσείς έχετε στην γκάμα τώρα Forester, Outback, έχετε Impreza, αλλά έχετε τώρα και άλλα 2 αυτοκίνητα. Εδώ θέλω να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτά. Ποια είναι αυτά? Το XV. Ναι, είναι το Subaru XV. Τι είναι αυτό? Το Subaru XV είναι ένα crossover, mm-hmm, το οποίο βασίζεται πάνω στο πάτωμα του Impreza. Mm-hmm. Εμείς όσο μιλάμε, για να βλέπουμε και συγγνώμη λίγο για να σε διακόπτω, όσο μιλάμε να βλέπουμε και τις φωτογραφίες από τα μοντέλα, αυτό φίλες και φίλοι που βλέπουμε είναι το Forester. Γιάννη, συνέχισε, συγγνώμη σε διακόψα. Ναι, το οποίο βγαίνει σε εκδόσεις με 2 κινητήρες, οι βασικές του εκδόσεις είναι με 2 κινητήρες. Ο ένας είναι ένας βενζινοκίνητος 1,6 λίτρων και απόδοση 114 νύπων και ο άλλος είναι ένας πετρελαιοκινητήρας Boxster Diesel, mm-hmm, ο χαρακτηριστικός Boxster Diesel της Subaru, στην τελευταία του εξέλιξη βέβαια, ναι, ο οποίος αποδίδει 147 ύπους και έχει 35 κιλά ροπής. Εμείς τώρα να δείξουμε και το XV και θα πω, μπορώ να πω την αλήθεια ότι η φωτογραφία το αδικεί. Εγώ το είδα από μπροστά, μπήκα και μέσα στο αυτοκίνητο. Πραγματικά είναι ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Θυμίζει και πολύ, πολύ αυτό το κλασικό, το ιαπωνικό το στυλ. Έχει αλλάξει πολύ, έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι Ιάπωνες. Δηλαδή έχουν δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό SUV, ένα ευρωπαϊκό crossover, αν μπορούμε να το πούμε. Ένα όχημα τέλος πάντων ελευθέρου χρόνου. Βεβαίως, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Βεβαίως. Το λέω εγώ γιατί το είδα, δεν το περίμενα για να πω και την αλήθεια.
Εντάξει, για πάμε τώρα εδώ. Είναι βλέπουμε... ένα πάρα πολύ ωραίο σχεδιαστικά αυτοκίνητο, πάρα πολύ κομψό, πάρα πολύ δυναμικό, το οποίο είναι στο πνεύμα των καιρών. Ωραία, στο πνεύμα των καιρών, έτσι. Πάμε τώρα στο άλλο που δεν είναι στο πνεύμα των καιρών, αλλά είναι στο πνεύμα της τρέλας. Ποιο είναι το, το αυτοκίνητο το της τρέλας? Ένα μπλε, ωραίο μπλε χρώμα, δίπορτο, πισωκίνητο, το βλέπουμε αυτό. Και ποιο είναι, Γιάννη? Είναι το Subaru BRZ. Είναι ένα πισωκίνητο αυτοκίνητο, ναι, με 200 ατμοσφαιρικούς. Συγγνώμη, γιατί το τόνισες το πισωκίνητο, δηλαδή πάει κάπου αλλού το μυαλό σου? Είναι ένα fun to drive αυτοκίνητο. Α, το είναι σωστά, το αυτοκίνητο του οδηγού. Το αυτοκίνητο οδηγού, δίλητρο με 200 άλογα, πάει και με το πλάι δηλαδή, να υποθέσω, έτσι. Μονίμως θα έλεγα. Μονίμως. Οχ, καταλάβω τώρα, φίλες και φίλοι, ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Αξίζει να πάτε να το δείτε, να καθίσετε μέσα για να, νιώσετε λίγο κάτι από σπόρο οδήγηση. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρξει αργότερα και δυνατότητα test drive ενός τέτοιου αυτοκινήτου για τον απλό τον κόσμο, για κάποιον που θα ενδιαφέρεται. Πάντως, αν το κάνετε, θα δώσετε χαρά σε πάρα πολλούς λάτρεις της ταχύτητας, της πίσω κίνησης και όλα αυτά. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή το BRZ είναι διαθέσιμο στην έκθεση της εταιρείας Agripan, που όπως είπατε και εσείς είναι ο πρώτος εξοδοτημένος αντιπρόσωπος Subaru για πωλήσεις αυτοκινήτων. Το η πρώτη αντιπροσωπεία πυρός 165 η πρώτη σας αντιπροσωπεία, και εμείς θα δείχνουμε και φωτογραφίες τώρα από την χθεσινά εγκαίνια, τα οποία έγιναν παρουσία αρκετού κόσμου, θα έλεγα. Ήταν πολύς ο κόσμος όπου ήρθε εκεί στο πρώτο σας κατάστημα. Γιάννη, πόσα αυτοκίνητα Subaru υπάρχουν στην Ελλάδα τα οποία κυκλοφορούν? Υπολογίζεται ότι τα εγκυκλοφορία αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 12.000. Αυτός ο αριθμός ήταν αρκετά μεγαλύτερος, ναι, αλλά λόγω της φορολόγησης έχει φτάσει αυτή τη στιγμή γύρω στα 12.000 αυτοκίνητα. Ήταν, νομίζω, και είχαν φτάσει και 18-19.000 τα αυτοκίνητα της Subaru, έτσι. Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, κάποια αυτοκίνητα τα οποία είναι ως επιτοπλίστων μεγαλύτερου κυβισμού έχουν καταθέσει πινακίδες. Α, εσύ αναφέρεσαι τώρα στα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν, έτσι, τα πινακιδάτα, ναι, ναι, που μπορούμε μάλιστα, να πούμε. Όπως είπα, εδώ εμείς βλέπουμε και εικόνες από την έκθεση. Εδώ, φίλες και φίλοι, το Outback. Ένα αυτοκίνητο οικογενειακό, τύπου station wagon, με απίστευτους χώρους. Δηλαδή, έτσι και ρίξεις τα πίσω καθίσματα, το κάνεις και κρεβάτι. Το κάνεις και κρεβάτι. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε να πάει να το διαπιστώσει. Εμείς το διαπιστώσαμε, ναι, και χθες. Το έχουμε οδηγήσει βέβαια το αυτοκίνητο και παλαιότερα. Αλλά χθες που ήμασταν εκεί και με τους συναδέλφους, ρίξαμε και τα καθίσματα και βλέπαμε όπου χώρους. Ωραίο είναι για να κοιμηθούμε κιόλας. Βεβαίως, το Outback είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο διακρίνεται για τους χώρους του, και σε λίγο καιρό θα είναι και διαθέσιμο, ναι, με το CVT, το σύστημα μετάδοση Linatronic της Subaru. Αυτόματο κυβότιο δηλαδή, να το πούμε απλά. Μάλιστα. Είναι ένα αυτόματο κυβότιο συνεχούς μεταβαλλόμενης μετάδοσης. Δεν καταλαβαίνεις ότι, εγώ προσπαθώ το πω λίγο πιο απλά, δεν καταλαβαίνεις ότι το αυτοκίνητο έχει ταχύτητες και αλλάζει ταχύτητες. Ακριβώς. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή, όπου μπορούμε να το γυρίσουμε στο χειροκίνητο, όπου στη συγκεκριμένη επιλογή αποκτά 7 σχέσεις. Οπότε είναι σαν να έχεις ένα ημιαυτόματο κυβότιο 7 σχέσεων. Ωραία. Θα έχετε και αυτοκίνητα test drive, έχετε στην αντιπροσωπεία την πρώτη, ή και στις υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν? Στην αντιπροσωπεία αυτή τη στιγμή, στην αντιπροσωπεία της Agripan αυτή τη στιγμή, υπάρχουν test drive και το Subaru XV και το Subaru Forester. Α, το BRZ δεν υπάρχει, έτσι? Προς το παρόν όχι. Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. θα ακολουθήσουν και άλλες αντιπροσωπείες της Subaru στην Ελλάδα? Προσεχώς θα το δείτε, βεβαίως. Θα ακολουθήσουν. Ωραία. Και πριν ολοκληρώσουμε, τι δώρα ανταλλάξατε εδώ με τον πρόεδρο της Subaru Ευρώπης και τον πρόεδρο της Subaru Ιταλίας? Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος Subaru Ευρώπης που βλέπετε, γιατί είδαμε κάποιες πλακέτες. Τι πλακέτες ήταν αυτές, τι έλεγαν πάνω? Είναι μια αναμνηστική πλακέτα για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών της εταιρείας Pliades Motors ΑΕ, που, όπως είπατε και εσείς, είναι ο επίσημος εισαγωγέας Subaru για την Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε, φίλες και φίλοι, να είναι ο Γιάννης Οχικημιάν με τον πρόεδρο της Subaru Ευρώπης. Παραλαμβάνει μια πλακέτα γυάλινη που αναγράφονται αυτά τα οποία μας είπε. Ωραία. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, ο Γιάννης Οχικημιάν, πρόεδρος της Pliades Motors, της νέας εισαγωγικής εταιρείας των αυτοκινήτων Subaru. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, γιατί η Subaru είναι μια μάρκα με την οποία όλοι έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές, θα έλεγα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
Εμείς, εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είσαι καλά. Εμείς φίλες και φίλοι, να, με όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα, είχαμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε, αλλά περάσαμε τόσο ωραία. Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Beep Beep έφτασε στο τέλος της. Βασίλης Αρυμπαλίδης ήταν στα μικρόφωνα και στις κάμερες της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Να είστε όλοι καλά. Εσείς παραμένετε εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση, γιατί ακολουθεί η Κατερίνα Νινιού με τα τελευταία αθλητικά νέα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.